Είναι ευκολότερο. Συνέδεσε το όνομά του με την καινοτομία, εργάστηκε με πάθος και αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα υπηρετώντας το ΙΤΕ, διευρύνοντας και εξελίσσοντας το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Κρήτης, μέσα από το οποίο στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την νεανική επιχειρηματικότητα και την προσπάθεια η Κρήτη να είναι πρωταγωνίστρια στις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι κριτικές είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή. Η είδηση θανάτου του Αρτέμη Σαϊτάκη σκορπά θλίψη και οδύνη στο ΙΤΕ, τους στενούς συνεργάτες του με τους οποίους δούλευε καθημερινά μέχρι την ίστατη στιγμή και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Νεκτάριο Ταβερναράκη που μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για την κοινή πορεία τους. Καταπιάστηκε με πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία κατάφερε να τα εκτελεί με απαράμιλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Η απώλειά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για μας προσωπικά τους συνεργάτες του, για το τεχνολογικό πάρκο, είμαστε ακόμα σοκαρισμένοι και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αυτή την απώλεια. Με τον καιρό θα φανεί πολύ περισσότερο πόσο πολύ θα λείψει σε όλους μας και ο ίδιος σαν άνθρωπος και το έργο του. Ο Αρτέμης Σαϊτάκης πάλεψε με σθένος, αλλά δεν μπόρεσε να βγει νικητής στη μάχη με την επάρατη νόσο, αφήνοντας τα ξημερώματα την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Η απώλειά του αποτελεί δυσβάσταχτο χτύπημα για το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο που εργαζόταν καθημερινά και παράλληλα με την υπεράνθρωπη μάχη για τη ζωή του, χωρίς ούτε στιγμή να παραμελήσει τα διοικητικά και επιστημονικά του καθήκοντα. Την τύχη και την, αν το θέλετε, τη μεγάλη ευτυχία να τον έχω καθηγητή στο Λύκειο. Μου δίδαξε χημεία και ο Αρτέμης είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους οφείλω το ότι βρίσκομαι εδώ τώρα. Είναι πολύ μεγάλη η θλίψη και ο πόνος που έχουμε, που νιώθουμε όλοι εδώ στο Ίδρυμα για την απώλεια του Αρτέμη. Έδινε τη ζωή του για τη δουλειά του, για το τεχνολογικό πάρκο και για το ΙΤΕ. Για την απώλεια ενός εξαίρετου πρωτοπόρου επιστήμονα, ερευνητή και ανθρώπου, με σπάνιο ήθος και ακεραιότητα, εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους προς την οικογένειά του και την επιστημονική κοινότητα της χώρας, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων του νησιού. Συμμετείχε σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως το πρόγραμμα Marie Curie, το πρόγραμμα Euraccess, ακόμα και το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες.